Τραγούδι που τα ακούς για πρώτη φορά και λες μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Ενδεχομένως με την επανάληψη να σου κάνει αυτό το κλικ και να το στηρίξει. Και εγώ την πιστεύω την επανάληψη πολύ, γιατί πολλές φορές έχει τύχει να πέσουμε έξω με τραγούδια τα οποία την πρώτη φορά λέμε τι είναι αυτό. Ναι. Και μετά από λίγο καιρό λέμε ωραίο είναι. Ναι. Ή καταπληκτικό. Μα τι δεν ξέρω. Πάντως έχει συμβεί σε όλους. Και υπάρχουν ακόμα 11 μέρες. Δεν είναι ότι είναι αύριο, το ακούσαμε τέλος, πρέπει να πάρουμε και μια απόφαση. Είναι 11 μέρες. Σίγουρο είναι ότι εχθές εμείς ξεκινήσαμε ένα θεματάκι με τα τραγούδια που μοιάζουν. Εχθές δηλαδή έπαιξε παντού αυτό το πράγμα. Να πω ότι δεν είναι απαραίτητα αρνητικό να αντιγράφεις ένα νικητήριο τραγούδι. Απλά σήμερα τα συνδέσαμε για να τα δείτε πώς είναι κουπλέ ρεφρέν. Κοίταξε και το αντιγραφή είναι. Είναι λίγο σχετικό. Χαρακτηρισμό. Δηλαδή μπορεί συμφωνώ. Άλλο το μοιάζουν, άλλο κάπου φέρνουν. Κάποια κομμάτια, έτσι, κάποια σημεία έτσι. Του τραγουδιού μας θυμίζουν κάποια άλλα. Ναι. Και άλλο την αντιγραφή. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω. Όχι, αντιγραφή είναι λίγο ότι κάπου κάπως φέρνει κάτι φέρνουν όλα. Επειδή, και με ένα άλλο. Πάντα όχι πάντα. Επειδή βρήκαμε τα κλιπάκια, δηλαδή για παράδειγμα. Η Λένα που είχε κερδίσει με τη Γερμανία, με το τραγούδι τότε που είχε κάνει μεγάλη επιτυχία με τη Θωμαία Απέργη, έχουν πολλά κοινά. Πολλά δηλαδή κοινά. Το μοντάραμε με την Κατερίνα, αν θέλεις να το δεις. Είχε κερδίσει ποτέ η Λένα. Λένα, δεν το θυμάμαι ποτέ. Να, αυτό. Τι, κοπελέτσα που βλέπεις. Satellite, love, all love. Δεν μου θυμίζει τίποτα. Ένα δροσερό. Ήταν αυτό. Το 2010, αν δεν κάνω λάθος. Α, τώρα. Μετά τον Αλεξάνδρ Ρίμπακ, στα καπάκια βγήκε η Λένα. Ναι. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Δες το να πεις και εσύ τη γνώμη σου. Για δες να δεις, ταιριάζουν ή δεν ταιριάζουν. Για να το δούμε. Between a rock and a hard place. Love, you know I'd fight for you. I left and looked or tried for you. Whether you are sweet or cool. Πείτε μου τώρα. Εγώ θα πω, δεν με πειράζει που ταιριάζει με κάποιο άλλο τραγούδι. Απλά αυτό το τραγούδι που ταιριάζει είναι ταιριάζει νικητή. Ταιριάζει, τι τάχουνε. Ταιριάζει. Ναι, τάχει. Ο τραγούδι είναι νικητή. Ταιριάζει, παιδιά, το ένα τραγούδι μετά άλλο. Ναι. Απλά θεωρώ ότι είναι κακό γιατί αυτό το τραγούδι βγήκε πριν 2 μόλις χρόνια πρώτο στη Eurovision και οι άνθρωποι που θα τα ακούσουν το έχουν ξανακούσει. Νομίζω δηλαδή, δικείο. Αν έμοιαζε με κάποιο άλλο άσχετο μια άλλη επιτυχία, δεν θα ήταν τόσο κακό, θεωρώ. Για, από το να μοιάζει με κάποιον που έχει κάνει επιτυχία. Διαδικτυακά πάει πολύ καλά. Εγώ έκανα ένα γκάλωπ για μας για την εκπομπή στο Twitter και πάει πάρα πολύ καλά η Απέργη. Αρέσει στην νεολαία πάρα πολύ αυτό το κορίτσι. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κορίτσι. Συμφωνώ με αυτό που λέει ο Γρηγόρης, ότι είναι λίγο προκλητικό το ότι είναι μόλις 2 χρόνια πριν και ήταν νικητήριο τραγούδι. Προκλητικό. Αλλά προκλητικό. Τέλος πάντων μπορεί να προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις. Αλλά από εκεί και έπειτα καλά έκανε. Δηλαδή πολλές φορές δεν έχουμε δει να λένε α, βγήκε μπαλάντα πέρσι, θα πάμε με μπαλάντα. Μπορεί να είναι ένα άκουσμα που είδαν ότι πατάς. Είχε επιτυχία και να προσπάθησαν να υιοθετήσουν κάποια στοιχεία του γιατί έχει στάνταρ επιτυχία. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η Θωμαή δεν άλλαξε το στυλ της για να κάνει αυτό. Το άλλαξε Λένα. Έτσι τραγουδάει. Όχι, έτσι τραγουδάει. Η Θωμαή αυτό είναι το ρεπερτόριό τη. Δεν την ξέραμε, δεν την είχαμε δει. Αυτό είναι το ρεπερτόριό τη. Τζαζ, χαρούμενο τζαζ. Αυτό τραγουδάει και σήμερα το βράδυ το τραγουδάει. Κάνει μεγάλα κοπέλα και πάει πολύ καλά. Που δεν δείξαμε χτες είναι το κομμάτι που είπαμε ότι μοιάζει ο Αγάθωνας με τους Κόζα Μόστρα. Που είναι η Ατένα, ένα τουρκικό συγκρότημα που είχε πάει μάλιστα με το όνομα Ατένα. Βέβαια και το 2004 με την Τουρκία. Μεγάλη επιτυχία αυτή στην Τουρκία, ροκ συγκρότημα. Θέλω να δεις τη σύγκριση Αγάθωνα Κόζα Μόστρα, Ατένα. Το βάλαμε κι αυτό. Για να το δούμε. Πολύ ωραία. Εγώ εδώ δεν κατάλαβα και πολλά.
Εδώ δεν έπιασε ταυτή μου κάτι, μια σύνδεση. Απλά επειδή μπαίνει το συγκρότημα πολύ δυνατά και στο ένα και στο άλλο, αλλά ηχητικά δεν ταιριάζει. Ηχητικά με αυτούς δεν ταιριάζει. Δεν ταιριάζει. Να σας δείξω κάτι άλλο, μήπως σας ταιριάζει πιο πολύ ηχητικά. Καλά, άμα ψάξουμε σε όλη την ιστορία της μουσικής, κάτι θα βρούμε. Όχι, είναι φρέσκο αυτό που λέτε. Σας παρακαλώ, κύριε, με το πράσινο μου, κύριε, σας σήμερα μας είχατε φαλοκόψει. Μου τυθήκατε με το καμπί, γιατί έτσι σήμερα. Μα θέλετε να ακούσετε κάτι ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Μήπως ζήσουμε κανένα βατερλόφωμα. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Λοιπόν, για πάμε. Desert has called out my name. I should go out there again. Ναι, ναι. Έγινε. Yeah. Δεν ξέρω αν μας καταλάβατε. Η Κατερίνα μου είπε με το ίδιο κομμάτι. Με το ίδιο κάτι άλλο. Συγγνώμη, σας έμπαιρνε παρακάτω. Εγώ. Ουκρανία πηγαίνετε. Βέρα Χιντούσκα. Γίβεν, γίβεν, αϊ λουλού. Το θυμάσαι αυτό? Αυτό το θυμάμαι, δεν αυτό μου το θυμίζει. Όχι, λίγο στο ρεφρέν. Για να τα ακούσω. Θυμίζει, ρε, παιδιά. Ναι, εγώ ναι, έχω ναι, να πω, ναι. Κύριος Αγάθανας αυτή τη στιγμή είναι με υπογλώσσια. Μου θυμίζει αυτό το τραγούδι. Δεν συγγνώμη. Ένα καρναβάλι, καμία σχέση. Στην ταχύτητα μου στη μελωδία. Εμένα μου το θυμίζει λίγο στη μελωδία. Στην ταχύτητα του ρεφρέν. Ναι, στην ταχύτητα του ρεφρέν. Εμένα πολύ μου θυμίζει ηχητικά το συνθέτη που λέγαμε χθες τον Μπρέγκοβιτς. Όχι όμως κάτι συγκεκριμένο, σαν ήχο, σαν ήχο. Σαν έτσι. Μέχρι να βαλκάνει ουσία. Ναι, παιδιά. Αυτό. Πάντως. Κανένα τραγούδι δεν μου θυμίζει. Αυτό το θυμίζει σίγουρα γιατί ο τραγουδιστής τον Κόζα Μόστρα το είχε γράψει το τραγούδι και πριν το συγκρότημά του λεγόταν Μπάλκαν, αν θυμάμαι καλά, καμπαρέ Μπάλκαν. Έτσι παίζουν πάντα. Και είπε και ο άνθρωπος ότι παντρεύουμε Ανατολή και Δύση. Να πούμε ότι πάει πάρα πολύ καλά. Ότι είναι πρώτο. Το συγκεκριμένο τραγούδι του κυρίου Ιακωβίδη που ζητάμε πάλι συγγνώμη είναι πρώτο σε όλο το διαδίκτυο και με διαφορά από τα περισσότερα site είναι πρώτο. Και να πούμε κάτι τώρα που μου ότι οι θύνοντες στο Twitter μας ενημερώνουν ότι θα είναι. Όχι οι θύνοντες στο Twitter, από το Μάτζ ενημέρωσαν. Αν μας έλεγε από το Twitter, θα το έλεγα. Όχι οι θύνοντες στο Twitter, οι θύνοντες μέσω Twitter του Μάτζ μας ενημερώνουν ότι η ψηφοφορία θα είναι δωρεάν. Πολύ ευχαριστώ. Οπότε θα είναι τύπου σαν Ιντερνετ. Δεν θα δουν χρήματα. Θα πάει κανονικά. Ψηφίσεις μία φορά ή πολλές φορές. Όσες θέλεις, γιατί θα σου πιάνω το τηλέφωνο από τα χέρια. Αλλά μα είναι έτσι, κάποιος θα χτυπάει συνέχεια ένα mail. Καλή ώρα, πώς πείζει μας το mail μας εδώ όταν λέμε έχουμε να δώσουμε αυτό και χτυπάνε 18 φορές το δύο πρόσωπο. Που αγαπάει πολύ ένα τραγούδι και μισεί ένα άλλο, σκέψου πόσες φορές μπορεί. Πρέπει να υπάρχει, πρέπει μάλλον κάθε γραμμή να ισοδυναμεί με μία ψήφο. Να μας πούν οι δίνοντες ξανά. Ναι, 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 να ενημερώσουμε. Να ενημερώσετε πάλι. Αυτά έχουμε πει ότι ταιριάζουν. Να δούμε και το τρίτο τραγούδι. Ναι, ναι. Εντάξει, έχει και αυτό. Έχει τα στοιχεία. Έχει τα στοιχεία. Τάχει. Το κομμάτι πάντως από το οποίο έχει πολλά στοιχεία. Τι ωραίο κομμάτι. Μήπως να το παίξουμε και λίγο να ακούσουμε και λίγο ωραία μελωδία έτσι. Ωραίο τραγούδι. Ναι, ναι, ναι. Το έχουνε, ωραία τα λέμε εμείς, το έχουνε πάνω. Το λιμούνται το. Το έχετε. Λένε.
μελωδίες. Ωραίες. Και ποιο είναι το συμπέρασμα? Μόνο η Αγγελική Ηλιάδη πήγε το με πρωτότυπο τσιφτετέλη. Προκαλεί τους Twitter-άδες. Κάνω πλάκα, μωρέ. Κάνω πλάκα. Όλα τα παιδιά μια χαρά τραγούδια έχουν. Αλλά γιατί να κατηγορούμε την κοπέλα που πήγε με ένα τσιφτετέλη? Παιδιά, θα πάμε αξιοπρεπώς. Μωρέ, ξέρεις γιατί την κατηγορούν? Γιατί είναι η μόνη που είπε ότι αντιπροσωπεύει το τραγούδι την Ελλάδα και τη χώρα, έχει ακούσματα ελληνικά. Και πολλοί θεωρούν ότι είναι πολύ. Αυτά τα είπε σήμερα, από χτες τα λέγανε αυτά. Ναι, ρε παιδιά. Καλά, κοπέλα σήμερα μίλησε. Άμα αντιπροσωπεύει, πηγαίναμε μόνο με κάτι που αντιπροσωπεύει, έπρεπε να πάμε με το να ύμνησε το Τζαμπέτα. Ναι, έχει δίκιο. Μα πώς ρε. Σταχανάζεσαι. Δηλαδή πες μου. Παιδιά, έχει δίκιο. Είναι παραδοσιακό. Με το τσιφτετέλι το έχουμε ενσωματώσει. Είμαι ένα νησιώτικο. Την πάρω και στην άξο. Στον αέρα σου θα καίγαμε καρδιές με τα νησιώτικα. Ναι, θα γινόταν που χαμηλά. Μην γίνει καμία λάγα θα γινότανε. Εδώ λοιπόν έχουμε 4,4. Πιστεύουμε όλοι ότι ήταν, είναι 4 πολύ καλές προσπάθειες. Και πραγματικά, εγώ θα το ξαναπώ, εμπιστεύομαι πάρα πολύ την κρίση του κόσμου. Φυσικά. Εγώ τον κόσμο θα ακούσω. Ναι, ναι. Φυσικά. Τέλος. Ό,τι επιλέξει ο κόσμος, για μένα αυτό είναι και το καλύτερο. Βεβαίως. Και μακάρι να πάνε ψύχρεμα τα πράγματα, γιατί να μην τρελαθούμε τώρα 11 μέρες. Πλάκα και το πάρουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο.